Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα βρίσκομαι στα Άνω Λεχόνια για ακόμη μια φορά. Υπάρχει η οικία Κοντού ή αλλιώς το στοιχειωμένο που γνωρίζετε όλοι, αλλά ακριβώς από πίσω μου υπάρχει και ένας πηλιορίτικος πύργος που πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικός. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά, αν και δεν πιστεύω θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα, αλλά υπάρχει ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα και ίσως να μπορέσουμε να το τσεκάρουμε. Εδώ βλέπουμε την οικία Κοντού, είναι αυτό το κτίριο εδώ στο βάθος και ακριβώς πίσω μου βρίσκεται αυτός ο πύργος, είναι αυτό το κτίριο εδώ. Αυτά τα συνήθως τετραόροφα δεν έχουν μπαλκόνια. Περνάμε στην αυλή. Έχει μια όμορφη παλιά βρύση. Ένα σπιτάκι δίπλα στο κεντρικό κτίριο. Μπορεί να χρησιμοποιούνται ως αποθήκη. Έχει μια μικρή είσοδο, αλλά η πόρτα είναι κλειδωμένη. Και εδώ έχει μια χρονολογία και κάποια αρχικά μάλλον από όνομα, 1937, αρκετά παλιό. Κεντρική είσοδος μάλλον του σπιτιού. Βλέπετε εδώ. Είναι αρκετά μικρή. Θα πολύ ωραία να μπορούσαμε να μπούμε μέσα σε αυτό το κτίριο. Κλειδωμένη. Πόρτα είναι σιδερένια. Και αρκετά παλιά. Εδώ άλλο ένα κομμάτι, ένας χώρος, μάλλον εδώ υπήρχε ένας μήλος, ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε. Κρύβονται από τις φυλλωσιές, αλλά εδώ μέσα υπάρχει σίγουρα ένας μήλος. Πάμε την άλλη πλευρά να δούμε καλύτερα. Και από εδώ φαίνονται τα εξωτερικά κομμάτια που έχουν απομείνει. Υπάρχει μια έντονη μυρωδιά από ψωφίμι εδώ μέσα. Εδώ αυτό
μια μεγάλη εστία. Είναι αρκετά μεγάλη που μπορείς να μπεις όρθιος μέσα. Ένα δωμάτιο. Θα μπορείτε να δείτε κάποια μεγάλα πιθάρια. Αυτά είναι αρκετά παλιά και αρκετά μεγάλα. Ίσως να είναι και τα μεγαλύτερα που έχω δει. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο μικρό επίπλο. Παρίσι γράφει. Και ένα όμορφο λιονταράκι εδώ. Αρκετά όμορφο αυτό. Αυτό μοιάζει με τεράστια οβίδα. Θα μπορούσε. Λέει, αυτό είναι μια τεράστια οβίδα. Είναι σίγουρο αυτό. Τη σκάλα πώς τη βλέπετε. Σταθερή φαίνεται. Θα ρίξουμε μια ματιά πάνω. Παπούτσια. Παλιά παπούτσια. Orbs. Είναι αρκετά παλιά κατασκευή. Αυτά τα μικρά ραφάκια που βρίσκονται δίπλα στο τζάκι είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ χαρακτηριστικά μιας εποχής. Thank you.
Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτό τον πύργο. Να τουλάχιστον δεν τον έχουν διαρρήξει. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πολύπλοκα. Σκάλα βλέπετε ότι δεν αφήνει περιθώρια να ανέβεις πάνω. Σε καμία περίπτωση. Φτάξει. Τη φυσιογνωμία μου φαίνεται γνωστή. Και έχει κάτι όμορφες καρεκλίτσες. Και ένα πολύ ιδιαίτερο κεραμικό εδώ. Μοιάζει με κολοκύθα. Φυσικά διακόπτες.